Σας καλωσορίζω και εγώ στο φετινό Greek Exports Forum και με το πάνελ των συνομιλητών μας σήμερα θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε λίγο περισσότερο το ρόλο της εμπορικής διπλωματίας και το άνοιγμα νέων αγορών που ιδιαίτερα αυτή την περίοδο ενδιαφέρει πολύ τους εξαγωγείς μας. Να ξεκινήσω λοιπόν από τον κύριο Δασκαλόπουλο, που είναι πολύ έμπειρος στέλεχος του Υπουργείου Εξωτερικών. Ακούσαμε προηγουμένως, κύριε Δασκαλόπουλε, και ήθελα να το σημειώσω αυτό στην εισαγωγή της συζήτησής μας, την πολύ γλαφυρή περιγραφή από την κυρία Σακελαρίδη με τον γραμματέα ΟΕΗ στην Τζέντα, που έτρεχε από μέρος σε μέρος με μια γραφομηχανή, μόνος και χωρίς υποστήριξη. Σήμερα ποια είναι η κατάσταση στην εμπορική μας διπλωματία? Μπορούμε να πούμε ότι η ΟΕΗ, που είναι η προκεχωρημένη, ας πούμε, διπλωματία μας, βρίσκονται σε μια καλύτερη κατάσταση για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών που είναι και πολύ υψηλές? Αφού καλημερίσω και εγώ όλους τους παρευρισκομένους εδώ και ευχαριστήσω τους διοργανωτές. Πάντοτε η κυρία Σακελαρίδη για μας, τους νεότερους, είναι ένας άνθρωπος που προσβλέπουμε στην εμπειρία της και έχει ένα μάτι που αναδεικνύει τις κρυφές, έτσι, πτυχές αυτού του αγώνα που γίνεται για την επαύξηση των δυνατοτήτων της ελληνικής εξωστρέφειας. Προφανώς δεν έχουμε γραφομηχανή τώρα. Ευτυχώς έχουμε iPad, ειδείς δαπάνες βεβαίως. Τώρα δηλαδή να υποθέσουμε ότι γυρίζεται από μέρος σε μέρος με ένα iPad. Σαφώς. Σαφώς αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτό πρέπει να κάνουμε, αυτό κάνουμε. Ξέρουμε ότι αυτούς τους δύσκολους καιρούς πάρα πολύ στην Ελλάδα προσβλέπουν στην αποδοτικότητά μας και ξέρουμε ότι οι δυνατότητες ενίσχυσης των γραφείων, τις οποίες όλοι οι ομιλητές, οι προλαλήσαντες, υπογράμμισαν, είναι κάτι το οποίο όλοι το ζητούν. Εμείς παλεύουμε με τα μέσα που έχουμε. Δράτω της ευκαιρίας να κάνω μία συνοπτική περιγραφή με αφορμή τον γενικό τίτλο που είναι πάρα πολύ ωραίος της ενότητας αυτής. Οι νέες αγορές που προσβλέπουμε να ανοίξουν και το Υπουργείο Εξωτερικών με τις εισηγήσεις των συναδέλφων απανταχού επιλέγει, δηλαδή η Αφρική, η Κίνα, η Ινδία. Η Αφρική είναι αυτό που είπα. Είναι κάτι το οποίο θέλει βαθύ σχεδιασμό. Δεδομένου ότι όλα τα χρόνια από σχεδιασμούς, προγράμματα, στρατηγικές, έχουμε πάρα πολλά. Μπορεί κανείς να δει στα γραφεία υπουργών, υφυπουργών, γενικών γραμματέων πάρα πολλά ωραία προγράμματα με εισηγήσεις δικές μας. Ωστόσο, στην πράξη, πάντοτε, και ο κύριος Γενικός Γραμματέας πριν από λίγο είπε ότι πρέπει να μάθουμε να τελικά να εννοούμε αυτά που λέμε, να τα παλεύουμε. Δυστυχώς δεν βλέπουμε να υλοποιούνται και φτάνει ένα ΟΕΗ με μια γραφομηχανή ή ένα iPad στις μέρες μας να παλεύει να υλοποιήσει πολιτικές που τις έχει ξεχάσει ακόμα και αυτός που τις έχει εισηγηθεί από ψηλά. Οι μάχες τελικά που δίνουμε είναι μάχες χαρακομμάτων, μάχες δύσκολες. Να πω ένα παράδειγμα. Πριν πείτε το παράδειγμα, να σας διακόψω για ένα λεπτό. Άρα δηλαδή λέμε ότι είναι ένα πρόβλημα στρατηγικού προσανατολισμού στην εμπορική διπλωματία, γιατί έχουμε, ας πούμε, το παράδειγμα των Αμερικανών μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, που είπαν ότι το State Department θα στραφεί στην εμπορική διπλωματία και το ενίσχυσαν και πραγματικά έγινε δουλειά σε αυτό το πράγμα. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση να στραφεί το Υπουργείο Εξωτερικών με τις δυνάμεις του, ή είναι θέμα πόρων, υπάρχει μια έλλειψη πόρων που είναι αντικειμενική και δεν μπορούμε να την ξεπεράσουμε? Κύριε Χαλδούπη, ο κύριος Υφυπουργός προηγουμένως είπε ότι τελικά ίσως δεν χρειάζεται και να εντοπίσουμε το πρόβλημα στους πόρους, αλλά πρέπει να κάνουμε μια αναδιάταξη δυνάμεων, να ξέρουμε τι θέλουμε. Η ιστορία της οικονομικής διπλωματίας στην Ελλάδα είναι μια ιστορία η οποία είναι πολύ πονεμένη. Κάποτε θα γραφεί ενδεχομένως από καλούς συναδέλφους που έχουν εμπλακεί άμεσα και έμεσα σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να λέμε ότι η Ελλάδα υπέρ όλων πρέπει να προτάξει την εξωστρέφειά της και να μην έχουμε αναδιατάξει τις δυνάμεις μας
στοιχειωδώς σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τυφεκιοφόρους διασπαρμένους ανά τις αγορές του εξωτερικού, μόνοι τους, χωρίς βάσεις δεδομένων, χωρίς τίποτα, να πηγαίνουν να κάνουν αυτό που λέμε B2B υπέρ των export managers. Γιατί αυτό είναι που κάνουμε. Αυτό είναι που γίνεται και ευτυχώς γίνεται αποτελεσματικά και αυτό το επίπεδο που κρατιέται, τις εξωστρέφειες που κρατάμε στον αφρό της δυνατότητας μας, είναι ακριβώς γιατί είναι αποτελεσματικοί συνάδελφοι. Άρα επανερχόμενος στην ηρωική προσπάθεια. Ναι, επανερχόμενος στο παράδειγμα, γιατί ίσως δώσει ακριβώς και λίγο πιο εναργέστερα την εικόνα. Το success story αυτή τη στιγμή στην αγορά της Κίνας από ελληνικά προϊόντα είναι τα ακτινίδια. Κάτι το οποίο κανένας δεν το σχεδίασε, κανένας δεν είπε κεντρικά ότι ξέρετε θα αποφασίσουμε να εξάγουμε ακτινίδια στην Κίνα. Εισηγήσεις είχαν γίνει, ευτυχώς ξεκίνησε η υπογραφή ενός πρωτοκόλλου, απαραίτητου φυτογενομικού πρωτοκόλλου για την Κίνα και βρεθήκαμε αυτή τη στιγμή να εξάγουμε 3 εκατομμύρια το 2015 και οι προοπτικές είναι να φτάσουμε τα 4 εκατομμύρια ευρώ ακτινίδια από περιοχές της Βορείου Ελλάδος. Γιατί μονάχα της Βορείου Ελλάδος, θα με ρωτήσετε. Γιατί κάποιοι όταν έφτιαξαν το φυτογενομικό πρωτόκολλο περιέλαβαν μόνο τις περιοχές της Βορείου Ελλάδος και όχι όλη την Ελλάδα. Τώρα είναι άλλη ιστορία, να μην το συζητήσουμε αυτό. Ίσως κρύβονται και κάποια συμφέροντα. Δεν θα πω συμφέροντα, γιατί στην Ελλάδα τελικά όλοι παραπέμπουμε σε συμφέροντα, αλλά τα πράγματα είναι πιο απλά. Ίσως ήταν αστοχία σχεδιασμού και να μην το επεκτείνουμε. Όμως τι έγινε. Οι Κινέζοι, οι οποίοι οργανώνουν την πάρα πολύ σφιχτά και σκληρά, παραβαίνοντας τις πρόνοιες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, αποφάσισαν να ερμηνεύσουν με ένα πολύ στενό τρόπο το πρωτόκολλο. Με αποτέλεσμα, ένα terminology το οποίο χρησιμοποιούσαν οι εξαγωγείς μας να μην αρέσει στους Κινέζους, τα κοντέινερ να παγιδευτούν και να πρέπει να λυθεί το θέμα. Το πρόβλημα ήταν τεράστιο. Υπήρχαν παγιδευμένα στα Τελωνία, Σανγκάης και Πεκίνου γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ προϊόντα. Κάποιος έπρεπε να τρέξει. Κεντρική διοίκηση δεν μπορούσε, ήταν δεμένα τα χέρια της. Τρεις υπουργοί παγιδευμένοι ακριβώς σε ένα πρωτόκολλο. Το πρόβλημα το έλυσε ένας εμπορικός ακόλουθος. Το έλυσε χωρίς να το ξέρει κανείς, χωρίς να το μάθει κανείς. Με κάποιες βηματικές διακοινώσεις, με έναν καλό πρέσβη που έτρεχε καβάλα σε ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο και με τον εμπορικό ακόλουθο ακριβώς να επιβάλλει στους Κινέζους αυτό το οποίο χρειαζόταν. Αυτό είναι η οικονομική διπλωματία, αυτό είναι που παλεύουμε και αυτό είναι που δυστυχώς ουδέποτε το έχει καταλάβει η ελληνική διοίκηση διαχρονικά. Αυτό είναι αξιέπαινομένο, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε στην εποχή μας να στηριζόμαστε σε έναν James Bond που θα σώζει τα ακτινίδια από το Τελωνείο. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει μια πιο οργανωμένη προσπάθεια. Προφανώς ο σχεδιασμός, η συντεταγμένη απάντηση στις προκλήσεις που τις βλέπουμε, γιατί όλοι βλέπουμε πώς λειτουργούν τα άλλα κράτη, οι συνάδελφοί μας, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας πάει παραπέρα. Δεν είναι δυνατόν να αυτάρεσκα να βλέπουμε τις προτάσεις που κάνουμε, που είναι πολύ ωραίες οι προτάσεις μας, που κάνουμε σχεδιασμούς πολύ ωραίους, κάνουμε ωραίες εκδηλώσεις για να τις ανακοινώνουμε τους σχεδιασμούς. Πρέπει να υπάρχει follow-up με βάση αυτούς τους σχεδιασμούς, να υπάρξουν επιμετρήσιμοι στόχοι τους οποίους να τους κυνηγάμε και να προσπαθούμε να τους πετύχουμε. Θεωρείτε ότι αρκεί να βάλουμε κάποιους στόχους για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε ή μήπως χρειάζονται και άλλα συστατικά για την επιτυχία. Για παράδειγμα, το μοντέλο έτσι όπως το έχουμε διαρθρώσει σήμερα, θεωρείτε ότι είναι σύγχρονο και ανταποκρίνεται στις ανάγκες αυτής της εποχής ή μήπως είναι παλαιότερων εποχών μοντέλο, όταν τα εμπορικά μας ήταν ένα μικρό κομμάτι της δουλειάς του Υπουργείου Εξωτερικών και αρκούσε ενδεχομένως ένας υπάλληλος. Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει και μια δουλειά αναδιάρθρωσης? Κύριε Χαλδούπη, δεν θα ανακαλύψουμε εμείς ξανά το λίθο. Τα προβλήματα αυτά που βλέπουμε ξανά τα έχουν λύσει οι άλλοι λαοί και μάλιστα λαοί οι οποίοι, οι άλλες χώρες, οι άλλες διοικήσεις με συγκεκριμένους τρόπους. Αυτά τα έχουμε χίλιες φορές επαναφέρει στην εσωτερική μας διοίκηση. Η ελληνική διοίκηση δεν είναι μια διοίκηση η οποία έχει να επιδείξει πάρα πολλά παραδείγματα επιτυχίας. Έχει μια κατάσχετη εσωστρέφεια, έχει τη δυνατότητα από μόνη της να ακυρώνει και τις καλές προσπάθειες και αυτή τη στιγμή η ελληνική δημόσια διοίκηση αυτό το οποίο έχει να κάνει είναι απλά να περιγράψει ορισμένες αρμοδιότητες και να ενισχύσει
ακριβώς τους θεσμούς που ασχολούνται με συγκεκριμένα πράγματα. Το σχήμα το υπάρχον, προφανώς, δεν είναι λειτουργικό. Γιατί η κάθε νησίδα, ακριβώς, που έχει το τιμάριο εξουσίας της, κοιτάζει να το λειτουργήσει υπέρ των τιμαριούχων. Δεν είναι κάτι καινοφανές, έτσι λειτουργεί η δημόσια διοίκηση. Εν προκειμένου, υπάρχουν καθυστερήσεις ουσιαστικές. Οι μετέχοντες σήμερα στη σημερινή συνάντηση ξέρουν τι εννοούμε. Και, ας πούμε, η υλοποίηση προγραμμάτων όπως το εξωστρέφεια, οι δράσεις στο εξωτερικό, δεν είναι δυνατόν ο ΟΕΗ να μην έχει λόγο και να μην έχει αποφασιστικό και γνωμοδοτικό και ελεγκτικό λόγο στις δράσεις που γίνονται προβολή στο εξωτερικό. Είναι αδιανόητο να έρχονται κατευθείαν καθυπαγόρευση από υπουργικά γραφεία μέσω οργανισμών ακριβώς δράσεις για την εξωστρέφεια σε συγκεκριμένες χώρες χωρίς καν να έχει ερωτηθεί ο ΟΕΗ. Αυτό, εκτός από ουσιαστικά αυτοακύρωση της ουσιαστικής δράσης των ΟΕΗ, είναι κάτι το οποίο σε σχέση με το δημόσιο λογιστικό και με το δημόσιο χρήμα δείχνει ένα μη σεβασμό. Και το λέω κομψά. Και δημιουργεί και λειτουργικά προβλήματα, προφανώς. Εκτός από τα λειτουργικά, κύριε Χαλιδοπή, δημιουργεί θέματα ελέγχου δημόσιου λογιστικού και πρακτικά θέματα. Δεν είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος είναι στο battleground μιας χώρας συνεχώς 24 ώρες το 24ωρο για 3, 4, 5 χρόνια να παρακάμπτεται εν ονόματι μιας ιδιωτικής εταιρείας, την οποία την προσλαμβάνει ένας χ παράγοντας, ο οποίος είναι εκτός κάποιας διαδικασίας και να έρχεται και να ζητάει το υλικό που έχει μαζευτεί από το γραφείο ΟΕΗ, μια database η οποία έχει συγκεκριμένα σαν αφορές και είναι ένα προϊόν, το οποίο είναι πνευματική ιδιοκτησία του Υπουργείου Εξωτερικών, όχι του γραφείου ούτε του ΟΕΗ. Λοιπόν, αυτά όλα δημιουργούν πάντοτε προβλήματα λειτουργίας. Τα ξεπερνάμε, τα έχουμε ξεπεράσει. Υπάρχουν τρόποι να τα ξεπεράσουμε. Περιγράψατε ένα μοντέλο περίεργο, ανορθόδοξο, που γίνεται η επαφή της επιχείρησης με τον ΟΕΗ με πελατειακά, ας το πούμε, κριτήρια. Ποιο είναι το κανονικό, η κανονική διαδικασία για να βοηθηθεί μια επιχείρηση εξαγωγική από τους ΟΕΗ? Η ευθύγραμμη διαδικασία, την οποία την ξέρουν και την γνωρίζουν όλοι, είναι ένα email στο γραφείο ΟΕΗ. Από εκεί και πέρα, κάθε γραφείο έχει διαμορφώσει μια database, η οποία ξεκινάει από τους εισαγωγείς της χώρας της οποίας θα κοινοποιήσει τον ενδιαφερόμενο, αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι θα τον καθοδηγήσει για τα κατατόπια, για το τι συμβαίνει. Η χαρτογράφηση της αγοράς είναι η σημαντικότερη πρίκα ενός γραφείου ΟΕΗ. Πράγματα τα οποία δεν θα τα μάθει ούτε από εγχειρίδια, ούτε μέσα από το ίντερνετ, με ένα απλό Google, το τι έκανε κάποιος άλλος, το ότι θα δούμε κάποια προβλήματα που κατέγραψε κλπ. Είναι το ότι εμείς γνωρίζουμε τα τελωνία, γνωρίζουμε το πώς συμπεριφέρονται οι παράγοντες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας που είμαστε, ξέρουμε ποιοι διακινούν πού, σε ποιες περιοχές, τι. Αυτά όλα δεν θα τα μάθει όταν πάει μονάχα στην ιστοσελίδα μας στο αγορά και δει τώρα, όπως προσφάτως έγινε η ανάρτηση κάποιων καταλόγων με εισαγωγής. Είναι γράμμα κενό αυτό και ίσως αποδειχθεί και παγίδα για το όποιον αρχίσει και στέλνει μονάχα email ή και fax, όπως οι παλιοί εξαγωγείς είχαν, όπως εμείς είχαμε τη γραφομηχανή, τώρα είναι το email βέβαια, να στείλει μόνο ένα αίτημα με τα προϊόντα του και να περιμένει απάντηση για να εγκαταστήσει και να δημιουργήσει επαφές με τον υποψήφιο εισαγωγέα του στη χώρα προορισμού. Το γραφείο ΟΕΗ απαντά τεκμηριωμένα με μελέτες οι οποίες δεν κοστίζουν τίποτα, με μελέτες οι οποίες είναι πληροφορίες τις οποίες τις διασφαλίζουμε και τις βρίσκουμε ακριβώς με τις επαφές μας εκεί, επί τόπου, στη χώρα που τοποθετούμαστε. Αυτή είναι η ευθύγραμμη προσέγγιση. Δεν είναι κάτι δύσκολο και εγώ παρακαλώ όλους τους export managers, οι οποίοι είναι όντως άνθρωποι οι οποίοι έχουν υψηλή παιδεία, μετέχουν της διεθνούς πραγματικότητας, της ανταγωνιστικότητας που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα, να κάνουν τον κόπο, να πείσουν τους ιδιοκτήτες των εταιριών για τις οποίες λειτουργούν, ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν την επαφή τους με τα γραφεία ΟΕΗ και να κάνουν, να οργανώσουν τα ταξίδια τους σε συνεργασία με τα γραφεία ΟΕΗ. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Υπάρχουν πάρα πολλά συμφέροντα αντικρουόμενα. Είναι χρήσιμη η επαφή με το γραφείο ΟΕΗ και θέλουμε να βοηθήσουμε τους εξαγωγείς να μην παραπλανούνται.
Δυστυχώς, τώρα βρίσκομαι στην Κίνα, όπου εκεί είναι ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μας το ότι διαχειριζόμαστε εκ των υστέρων προβλήματα εξαπάτησης Ελλήνων εξαγωγέων για πολλούς λόγους, γιατί ακριβώς δεν έκαναν το πρώτο βήμα προσέγγισης τους στην αγορά μέσω του γραφείου A. Εξαπάτησης από ποιες πλευρές? Από εισαγωγής Κινέζους, από εταιρείες οι οποίες ήρθαν σε επαφή απευθείας και δυστυχώς, για να το πω έτσι στην χίδη νεοελληνική, η ταρίφα της εξαπάτησης ξεκινάει από 10, 20, φτάνει 50, 60 χιλιάδες ευρώ. Έτσι απλά. Σεβαστή, σεβαστή απώλεια. Βεβαίως, ιδίως στους χαλιακούς καιρούς που ζούμε. Φανταστείτε ότι με αυτό το ποσό, με 10.000, θα μπορούσε να έχει κάνει την προβολή του στην Κίνα στα καλύτερα μέσα και με τους καλύτερους τρόπους και παρουσία σε εκθέσεις. Άρα εσείς, λοιπόν, προσφέρετε και μια άλλη σημαντική υπηρεσία, ότι μπορείτε να φιλτράρετε, ας το πούμε, την αγορά και τους παίκτες της, ώστε να καθοδηγήσετε σωστά τον επιχειρηματία να μην πέσει σε παγίδες, που μπορεί να μην είναι μόνο μια εξαπάτηση, μπορεί να είναι και μια κακή συμφωνία που τελικά δεν θα είναι υποφελία του εξαγωγέα. Άρα μπορούμε να πούμε ότι και αυτή είναι η χρησιμότητά σας, η σημαντική χρησιμότητα, γιατί κατά τα άλλα θα έλεγε κανείς ότι βρίσκεις, όπως είπαμε και πριν, στο Αγορά, το πόρταλ μπορείς να βρεις εξαγωγής. Αλλά ακριβώς. Ίσως δεν λύνεται εκεί το δεν είναι πρόβλημα. Η εξωστρέφεια δεν είναι το μονοσήμαντο θέμα της εξασφάλισης ενός εισαγωγέα. Είναι το πώς θα κάνεις τη διαπραγμάτευση με τον εισαγωγέα, με τι δεδομένα θα την κάνεις διαπραγμάτευση, πώς θα υπογράψεις το συμβόλαιο, πώς θα προετοιμαστείς να ελέγξεις τον αντισυμβαλόμενό σου. Και το σπουδαιότερο, δεν είναι το θέμα να κάνουμε εξαγωγή μόνο ένα κοντέινερ και να ικανοποιηθούμε ότι κάναμε μια εξαγωγή. Το θέμα είναι να εγκαταστήσουμε μια εμπορική σχέση, η οποία θα φέρει υπεραξίες και για όλους τους άλλους. Γιατί κάτι άλλο που εσείς οι εξαγωγείς το γνωρίζετε. Εξαγωγή δεν είναι να κερδίσει ο ένας ή μια επιχείρηση. Είναι να κερδίσουν όλοι. Είναι ο ένας εξαγωγέας να μάθει ακριβώς από την επιτυχία του άλλου Έλληνα εξαγωγέα. Αυτή όλη η υπεραξία, η συνεργασία πρέπει να μεριστεί. Και είναι χρήσιμο αυτό το πράγμα να λειτουργούμε έτσι. Το γραφείο A είναι κάπου εκεί στη μέση. Βοηθάει στο να δημιουργήσουμε συνολική υπεραξία. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι καλύψαμε αρκετά το κομμάτι της διπλωματίας μας και ήθελα να περάσω στον κύριο Μουσούρη και να αξιοποιήσουμε τη μεγάλη του εμπειρία, ας το πούμε, διπλωματική, έτσι, από την Αφρικανική Ήπειρο, που είναι μια νέα ενδυνάμει αγορά για τους Έλληνες εξαγωγής. Και θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια, επειδή είναι μια άγνωστη περιοχή για τους περισσότερους, υπάρχει και ένας φόβος, ίσως και προκαταλήψεις. Να μας πείτε δύο λόγια για το πώς αυτή την περίοδο στην Αφρική έχουμε μια μετάβαση σε μια άλλη δομή οικονομίας που μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες και στους Έλληνες εξαγωγείς. Ναι, χαίρομαι πολύ που είμαι σε αυτό το φόρουμ, γιατί νομίζω πως οι εξαγωγές είναι φοβερά σημαντικές για τη χώρα μας. Δεν ξέρω αν ακούγεστε. Ακούγεται το μικρόφωνο του κυρίου Μουσούρη? Κάποιο πρόβλημα πρέπει να υπάρχει. Μπορείτε να μιλήσετε πάλι? Ναι, ακούγομαι τώρα. Ναι, νομίζω πως ναι. Είπα ότι οι εξαγωγές είναι εξαιρετικά σημαντικές για τη χώρα μας, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που δεν υπάρχει εσωτερική ζήτηση, η ζήτηση είναι στο εξωτερικό και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε γι' αυτό. Για μένα εξαγωγές ήταν ένα πάθος και όταν σπούδαζα. Η διατριβή μου στο Harvard Business School ήταν εξαγωγική ορίζοντας ελληνικής βιομηχανίας, όταν είχαμε βιομηχανία τότε. Και από τότε είχα την ευκαιρία με τον ΟΗΕ να επισκεφθώ αφρικανικές χώρες και είδα πόσο θετικά με συναντούσαν εμένα που ήμουν Έλληνες. Όταν ήρθα στην Ελλάδα μετά το τέλος της καριέρας μου στον ΟΗΕ, είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ 17 αφρικανικές χώρες. Με έστειλε τότε ο Υπουργός, ο κ. Πάγκαλος, ο κ. Παπανδρέου, για να κάνω λόμπι για την εκλογή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Στις επαφές μου αυτές είδα ότι η Αφρική άλλαζε, η Αφρική γινόταν δημοκρατικότερη, πιο ειρηνική, και ο Έλληνας ήταν ένας άνθρωπος που τον δεχόταν θετικά.
Δεν είχε βάρος απεικιοκρατικό. Δεν είχε βάρος απεικιοκρατίας. Και επίσης οι Έλληνες που είχαν καταφύγει στην, είχαν πάει στην Αφρική στις αρχές του περασμένου αιώνα, είχαν αφήσει ένα πολύ καλό όνομα. Ήταν πολύ λιγότερο ρατσιστές από τους άλλους, τους Άγγλους και τους Γάλλους κλπ. Όταν λοιπόν πριν 20 χρόνια είχα την ευκαιρία να συναντήσω ένα δύο ανθρώπους, λέμε πάμε να κάνουμε κάτι, γιατί βλέπαμε την ανάγκη να κοιτάξουμε προς τον Νότο. Είμαστε 200 μίλια από την Αφρική. Ήταν τότε η μόδα της διείσδυσης στα Βαλκάνια. Δεν ξέρω τι μας έβγαλε αυτή η ιστορία, αλλά ήταν νομίζω απαραίτητο να κοιτάξουμε προς τον Νότο, ιδιαίτερα τώρα σε μία ήπειρο που είναι τεράστια. Είναι το μέγεθος της Αφρικής. Καλύπτει την Αμερική, την Ευρώπη, την Κίνα. Είναι τεράστια διάσταση. Έχει 1 δισεκατομμύριο κατοίκους. Το 2050 θα έχει 2 δισεκατομμύρια. Το 2100 1 στους 3 νέους στον κόσμο θα είναι Αφρικανός. Είναι γεννητικότητα μεγάλη. Επιτρέψτε μου μια παρένθεση και νομίζω ότι αυτό έχει γίνει αντιληπτό από τους παράγοντες, τους παγκόσμιους, της οικονομικής δραστηριότητας και αυτή την εποχή. Ακριβώς. Και όλες οι πολιτικές... όπως ξέρετε, το πρόσεξε αυτό η Κίνα, η οποία εισέβαλε. Όχι αρνητικά πάντοτε, θετικά θα έλεγα, στην Αφρική εδώ και πολλά χρόνια. 10-15 χρόνια. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή η Κίνα αποτελεί μια τεράστια παρτενέρ της Αφρικής, όσο σημαντικός είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, νόμισα ότι έπρεπε να ενισχύσουμε, να αφυπνίσουμε τον Έλληνα, να κοιτάξει προς τον Νότο. Κάναμε λοιπόν αυτό το ελληνοαφρικανικό επιμελητήριο. Είχαμε την τύχη να έχουμε σημαντικούς Έλληνες με εμπειρία στην Αφρική. Επίσης, επίτιμους προξένους, ο κύριος ο Νεκτάριος, ο κύριος Πολυχρονίου, είναι επίτιμος πρόξενος της Μποτσουάνα. Έχουμε επίτιμους προξένους της Αιθιοπίας, της Κένιας, της Γκάνα, της Λιβερίας, της Τανζανίας κλπ. Και της Νοτιοαφρικής. Και έτσι ξεκινήσαμε μια προσπάθεια να αναδείξουμε την Αφρική, την υποσαχάρια Αφρική, σαν αγορά που μας περιμένει. Και έχουμε καθυστέρηση. Οι Τούρκοι προφτάσανε νωρίτερα. Οι Τούρκοι έχουν ιδρύσει 15 πρεσβείες τελευταία χρόνια. Κάνανε μια συνάντηση κορυφή στην Κωνσταντινούπολη 2 φορές με ηγέτες, τους προέδρους της Αφρικής. Εμείς δεν είχαμε ποτέ ταξίδι Προέδρου ή Πρωθυπουργού, με μία εξαίρεση, όταν πήγε στην Νότια Αφρική ο κ. Παπανδρέου, και με τον Εμπέκη από την Νότια Αφρική που πέρασε από την Ελλάδα το 2005. Και πίστεψα ότι δίνοντας πληροφορίες για την Ήπειρο και τονίζοντας ότι στα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια η Αφρική είναι ειρηνικότερη, οι σειράξεις έχουν περιοριστεί σε πολύ λίγα σημεία, είναι δημοκρατικότερη. Αυτή τη στιγμή 375 εκατομμύρια ψηφίσανε στην Αφρική. Πριν από ορισμένα χρόνια ήταν μόνο 20. Αυτή τη στιγμή η Freedom House, μια εταιρεία που παρακολουθεί τη δημοκρατικοποίηση της Αφρικανικής Ηπείρου, έχει σημειώσει ότι τουλάχιστον οι μισές χώρες είναι δημοκρατικές. Το λέω αυτό τον εκδημοκρατισμό, γιατί ο εκδημοκρατισμός είναι στοιχείο σταθερότητας, στοιχείο ανάπτυξης και στοιχείο ηρεμίας, αποφυγής συγκρούσεων. Θα ρωτήσει όμως κάποιος, αναπτύσσονται ταυτόχρονα επαρκώς και οι θεσμοί, ναι, ώστε να υπάρχει μια ασφάλεια για τον... Σε μεγάλο βαθμό. Η οικονομική ανάπτυξη κατά μέσο όρο είναι 5% στην Αφρική, στην υποσαχάρια Αφρική. Υπάρχουν χώρες που αναπτύσσονται με 9%. Και δεν αναφέρομαι στις πετρελαιοπαραγωγικές χώρες όπως είναι η Αγγόλα, η οποία πήγαινε πάρα πολύ καλά, αλλά λόγω των τιμών του πετρελαίου τώρα έχει προβλήματα, ούτε για την Νιγηρία. Μιλάω για την Αιθιοπία, η οποία έχει 8-9% αύξηση του εισοδήματος και έχει ένα πληθυσμό 95 εκατομμύρια, μία θρησκεία πολύ κοντά στη δική μας, περισσότερη, και μία παράδοση Ελλήνων στην Αιθιοπία που έχουν αφήσει ιστορία. Λοιπόν, υπάρχουν χώρες. Όταν μιλάμε λοιπόν για την υποσαχάρια Αφρική, δεν λέμε ότι όλη η υποσαχάρια Αφρική είναι έτοιμη να δεχθεί με καλούς όρους τους Έλληνες εξαγωγείς ή επενδυτές. Μιλάμε για ορισμένες χώρες τις οποίες έχουμε στοχεύσει στο ελληνοαφρικανικό επιμελητήριο εδώ και 18 χρόνια.
Μπορούμε να τις απαριθμίσουμε. Σαν παράδειγμα, δεν είναι αποκλειστική η λίστα. Θα αρχίζω από την ανατολική πλευρά, λέω Αιθιοπία, η Κένια, η Τανζανία, η οποία πάει εξαιρετικά τελευταίο καιρό από κάθε άποψη, η Νότια Αφρική φυσικά, η Μποτσουάνα, η οποία είναι, θα έλεγα, η Ελβετία της Αφρικής και θα σας μιλήσει ο κύριος Πολυχρονίου γι' αυτό, και ο Μαυρίτιος. Είναι ενδιαφέρον αυτές οι δύο χώρες. Όχι μόνο να έχουν αυξημένο το ρυθμό της ανάπτυξης και της ευνομίας στην διακυβέρνηση. Και αυτό οφείλεται διότι μία φυλή της Μποτσουάνα, η Τσουάμα, η κύρια φυλή, πιστεύει στον σεβασμό των κανόνων. Αυτό το ακούμε εμείς. Είναι προτεστάντες, θα λέγαμε. Ναι, ευνομία. Όταν υπάρχει ένας νόμος, τον σέβονται. Και γι' αυτό δεν είχα ποτέ πραξικόπημα, έχουν εκλογές και είναι ένα δημοκρατικό καθεστώς, μια υπέροχη χώρα, με λίγο πληθυσμό. Το Μαυρίκιος, το ίδιο. Πέρα από αυτό είναι η Νότιος Αφρική, η οποία έχει και πολλούς Έλληνες, η οποία μετά την απελευθέρωσή της από το Απαρτχάιντ, και εκεί είχα τη χαρά και την τιμή να δουλέψω στον ΟΗΕ για 5 χρόνια, ήμουν διευθυντής του κέντρου εναντίον του Απαρτχάιντ, ο Μαντέλα όχι μόνο κατάφερε να κρατήσει τη χώρα σε ομόνοια μεταξύ των λευκών και των μαύρων και σε συνεργασία, αλλά επεξέτεινε και τη δημοκρατικότητα στην όλη Ήπειρο. Αυτός και ο Εμπέκη, ο διαδοχός του. Ο Μουγκάμπε δεν βοήθησε. Υπάρχει, ορίστε. Ο Μουγκάμπε δεν βοήθησε. Ο Μουγκάμπε ήταν το πρόβλημα πάντα. Η Ζάμπια πάει πολύ καλά επίσης, και για να περάσουμε στην υπόλοιπη Αφρική, η Γκάνα είναι μια χώρα η οποία έχει μεγάλη εκτίμηση στην παιδεία. Γι' αυτό η Γκάνα πάει πολύ καλά. Έλληνες έχουν εγκατασταθεί εκεί τελευταία, στην εποχή της κρίσης. Ο εγγονός του ιδρυτού της Ιζόλα, ο Δράκος, αυτή τη στιγμή βρίσκεται, έχει εργοστάσιο εκεί, όχι ηλεκτρονικών ειδών, τροφίμων. Η Côte d'Ivoire, η ακτή του ελεφαντοστού, ύστερα από ένα πρόβλημα που είχε, τώρα πάει πολύ καλά. Η Λιβερία έχει ειρήνη, η Σιέρα Λεόνε επίσης. Η Νιγηρία. Η Νιγηρία είναι μια τεράστια χώρα, η μεγαλύτερη χώρα σε πληθυσμό της Αφρικής και έχει μια φοβερή ανάπτυξη. Βέβαια το πετρέλαιο είναι μια ευχή και κατάρα. Είναι και τα δύο μαζί. Και τώρα δοκιμάζεται αυτή την άποψη. Ευτυχώς έχει έναν πρόεδρο τώρα ο οποίος καταδιώκει τον τη διαφθορά, θα έλεγα, και προσπαθεί επίσης να κάνει ό,τι μπορεί στο βορεινό μέρος της Νιγηρίας, που η Boko Haram, η Ισλαμική αυτοοργάνωση, από καιρούς καιρών επενδύεται σε τρομοκρατικές κινήσεις. Να σας ρωτήσω, σε πρακτικό επίπεδο, το επιμελητήριο που δημιουργήσατε, καταρχάς πόσα χρόνια λειτουργεί και τι μπορεί να προσφέρει σήμερα? Λειτουργεί 18 χρόνια. Είπα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τους επιχειρηματίες και 2 εφοπλιστές, τους επίτιμους προξένους και ανθρώπους μεγάλων εταιριών, όπως είναι η Διοχάλκο, η Μέτκα κλπ, η Intrasoft, οι οποίοι βρίσκονται στην Αφρική και έρχονται και μας λένε τι γίνεται. Mm. Το Αφρικανικό Επιμελητήριο ήταν μέλος του European Business Council for Africa, που είναι η ομπρέλα οργανισμός όλων των επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ασχολούνται αποκλειστικά για την Αφρική. Ήμασταν μέλη για πολλά χρόνια. Και εκεί ένα tour d'horizon ήταν πολύ χρήσιμο, γιατί ακούγαμε πράγματα που δεν μπορούν να τα βρίσκονται στο Ιντερνετ ούτε στην εφημερίδα. Ακόμη και κοτσομπολιό για μια χώρα αφρικανική. Δυστυχώς, επειδή μας στοιχίζει 4.000 το χρόνο τη συνδρομή, δεν είμαστε τώρα μέλη. Mm. Αλλά κάναμε άλλα πράγματα. Έχουμε ένα στην ιστοσελίδα μας. Έχουμε το Africa at a Glance, Αφρική με μια ματιά. Εκεί αν ανοίξετε, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που είναι πολύ δύσκολο να τις μαζέψετε αλλού. Έχετε εκεί, σε κάθε χώρα της Αφρικής, πέρα από τις γενικές, γενικά στοιχεία, οικονομίες κλπ, έχετε πληροφορίες για τις εταιρείες κατά κλάδο. Οπότε μπορείτε με τις διαστηθήσεις που υπάρχουν εκεί να έρθετε σε επαφή με εταιρείες. Έχετε πληροφορίες για τις εκθέσεις που γίνονται στην Αφρική. Έχετε πληροφορίες για προκηρύξεις έργων που γίνονται στις αφρικανικές χώρες. Είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο, το οποίο όποιος πάρει μέρος με μία μικρή συμβολή οικονομική, μπορεί εύκολα να έρθει σε επαφή με
με πολλές, με Αφρικανούς και με μελτήρια αφρικανικά, αλλά και με εταιρείες. Επίσης έχουμε συνδέσμους σε ορισμένες χώρες της Αφρικής, οι οποίοι μπορούν να συναντήσουν κάποιον Έλληνα που πηγαίνει για πρώτη φορά σε μια χώρα, να τους πει ποιο είναι το καλό ξενοδοχείο, ποιος είναι ο καλός δικηγόρος και ποια είναι η κατάσταση, χωρίς να θα κάνει market research, αλλά θα δώσει την πρώτη κατεύθυνση, θα υποδεχθεί έναν Έλληνα που πάει για πρώτη φορά στη χώρα. Κάποια δικτύωση με το Υπουργείο Εξωτερικών και τα γραφεία ΟΕΗ έχετε δημιουργήσει? Δυστυχώς στην Αφρική υπάρχει μόνο ένας εμπορικός ακόλουθος, στη Νότια Αφρική, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Η Αφρική πάσχει από άποψη Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτή τη στιγμή έχει 7 πρεσβείες, αλλά σαν παράδειγμα σας δίνω τώρα, στην Νιγηρία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εμπορικός ακόλουθος. Στέλνεται πρέσβης μία κυρία που δεν έχει οικογένεια να μείνει μόνη της στην Αμπούτζα με 2 αστυνομικούς. Δεν υπάρχει όχι μόνο εμπορικός ακόλουθος, ούτε δεύτερος διπλωμάτης, ούτε κάποιος να στείλεται ένα τηλεγράφημα. Δεν είναι, αυτό είναι απίστευτο. Αυτό είναι βέβαια θέμα. Ορίστε. Απλώς πληροφοριακά πηγαίνει δεύτερος διπλωματικός. Α, χαίρομαι. Αλλά βέβαια για να πηγαίνει στην Αμπούτζα είναι μακριά από το λάγο, το λάγο είναι το κέντρο. Και επιπλέον στη Δυτική Αφρική, ο πρέσβης της Νιγηρίας καλύπτει και άλλες 10, 11, 12 χώρες, τις οποίες δεν προφταίνει ποτέ να πάει, γιατί δεν έχει τα χρήματα να ταξιδέψει. Αυτά τα ξέρω από προσωπική πείρα. Λοιπόν, η Αφρική έχει ξεχαστεί. Τελευταία, δηλαδή εδώ και από το, θα έλεγα, από το 2010, 2009-10, έχουμε αναπτύξει μία σχέση με τον Υπουργό, ο οποίος είναι αρμόδιος για οικονομική διπλωματία, από την εποχή του κυρίου Δούκα, του κυρίου Κουβέλη κλπ. Και τελευταία έχουμε δει τον κύριο Μάνδρα και ελπίζουμε τον κύριο Μανδρά να έχουμε μια καλύτερη συνεργασία. Πάντως έχουμε επαφή με τον Υπουργείο. Αυτό όμως είναι θέμα και συνολικότερης αναβάθμισης της Αφρικής. Ο κύριος Δασκαλόπουλος είπε πολύ σημαντικά πράγματα για το θέμα αυτό και νομίζω πως έχει απόλυτα δίκιο για. Ωραία, να περάσουμε και στον κύριο Πολυχρονίου για να δούμε. Συγχωρείτε. Να δούμε το επιτυχημένο παράδειγμα της Μποτσουάνα. Να μας πείτε δύο λόγια. Για να κάνουμε και πιο διαδραστική τη συζήτηση. Συγγνώμη. Θέλετε να πείτε νερό? Ευχαριστώ. Για να γίνει και πιο διαδραστική συζήτηση, ήθελα να ρωτήσω εάν ποιοι από τους αξιότιμους παρευρισκομένους σήμερα γνωρίζουν για την Μποτσουάνα. Πού βρίσκεται, αν έχουν κάνει δουλειές με την Μποτσουάνα, αν υπάρχουν κάποιοι. Μπορεί να σηκώσει κάποιος το χέρι που να γνωρίζει. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Κομπή. Είναι ενδεικτικό λοιπόν αυτό. Όπως είπε και ο κ. Μουσούρης, η Μποτσουάνα είναι η Ελβετία της Αφρικής. Δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι. Το μικρόφωνο σας όμως νομίζω ότι. Το λένε, δηλαδή με μια γρήγορη έρευνα στο ίντερνετ μπορεί κανείς να διαπιστώσει με ευκολία ότι η Μποτσουάνα είναι το αφρικανικό θαύμα, όπως θα μου χαρακτηρίσει, το διαμάντι της Αφρικής, έχει λάβει πολλά προσανήμια κατά καιρούς. Αυτό δεν είναι τυχαίο, διότι η Μποτσουάνα από το 1966 που απέκτησε ανεξαρτησία από τους Βρετανούς ήταν προτεκτοράτο βρετανικό και δεν απικίστηκε ποτέ, διότι γιουθελώς ζητήθηκε προστασία των Βρετανών όταν γίνονταν ταραχές στην ευρύτερη περιοχή. Το 1966, λοιπόν, που απέκτησε ανεξαρτησία, η Μποτσουάνα ήταν το πιο, ίσως από τα πιο φτωχά κράτη του κόσμου. Μέσα σε το 1980, το μέσο κατακεφαλήν εισόδημα της Μποτσουάνα ήταν $350. Και τι κατάφερε μέσα σε 40 χρόνια να γίνει η χώρα που ετησίως είχε το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης σε ολόκληρη την Αφρική, 10% περίπου, επί 40 χρόνια κάθε έτος, κατάφερε να γίνει ένα μεσαίο εισοδήματος κράτος με περίπου $8.500 κατά κεφαλήν εισόδημα. Να κατατάσσεται πρώτη στο δίκτυο διαφάνειας του Transparency International σε ολόκληρη την Αφρική και πάνω από κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Κατάφερε να έχει μία αξιοζήλευτη δημοσιονομική πολιτική. Αξίζει να αναφέρω ότι το 30% του ΑΕΠ αφιερώνεται στην εκπαίδευση, στην παιδεία και το 30% του ΑΕΠ επίσης αφιερώνεται στην ανάπτυξη και στην χρηματοδότηση νέων έργων. Όλο αυτό το θαύμα πώς το εξηγείτε? Είναι ας πούμε ένα θέμα
Βρετανικών θεσμών, οι οποίοι είχαν μια συνέχεια και θα έλεγα... προσελκύθηκαν κεφάλαια με αυτόν τον τρόπο. Θα έλεγα ότι είναι ένα συνδυασμό παραγόντων. Πρώτος κύριος παράγοντας είναι η βαθιά δημοκρατικότητα που διακατέχει το κράτος και τους κατοίκους και την ηγεσία. Τι εννοώ με αυτό. Ο τρόπος λήψης αποφάσεων στην Μποτσουάνα βασίζεται σε επίπεδο κοινότητας, θα το πω έτσι, βασίζεται στην κορφή που λαμβάνονταν οι αποφάσεις στην Εκκλησία του Δήμου της Αρχαίας Ελλάδας. Δηλαδή μαζεύονται όλοι στην πλατεία, σε επίπεδο κοινότητας μιλάω πάντα, και με συζητητικό σύστημα, όσο χρειαστεί με consensus, λαμβάνουν απόφαση από κοινού. Αυτό τι σημαίνει, ότι είναι ριζωμένη βαθιά στο DNA του Μποτσουάνα. Το συζητητικό σύστημα, υπάρχει ένα ρητό στην Μποτσουάνα που λέει ότι ο διάλογος είναι ύψης στη μορφή πολέμου. Καταλαβαίνετε ότι αυτό, επειδή, ξέρετε, και η ηγεσία είναι πυραμίδα, δηλαδή η ηγεσία στηρίζει την οτροπία στις αρχές που ριζώνονται στην οτροπία του έθνους. Και η πολιτική ηγεσία, λοιπόν, δρά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, με δημοκρατικές διαδικασίες, με απόλυτη διαφάνεια και με αγάπη για τον τόπο. Και θέλω να συμπληρώσω το εξής. Επειδή η Μποτσουάνα είναι η πρώτη εξαγωγή στον κόσμο σε διαμάντια, αυτό που, όπως είπε και ο κ. Μουζούρου, σε άλλες χώρες είναι η κατάρα, δηλαδή το να έχει πλούσιο υπέδαφος, σε πολλές χώρες είναι η κατάρα, δεν είναι ευλογία. Για την Μποτσουάνα έγινε ευλογία, διότι ακριβώς τα έσοδα από τις πωλήσεις διαμαντιών, λόγω της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης και της δημοκρατικότητας με την οποία διακατήχε τη διαχείριση από την πολιτική ηγεσία, έγινε στο 100% ανάπτυξη για το λαό. Σκεφτείτε ότι η Μποτσουάνα έχει ολοκληρωμένο δίκτυο οπτικών ινών. Κάτι σαν την Νορβηγία. Η Νορβηγία και η Μποτσουάνα διακρίνονται για την κρίση των φυσικών τους πόρων. Θα μπορούσε λοιπόν η Μποτσουάνα να είναι για τους Έλληνες εξαγωγής κάτι σαν την Ελβετία, με την έννοια του να γίνει ένα ενδιάμεσο κέντρο που θα μπορεί κάποιος να πάρει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, να το χρησιμοποιεί σαν βάση για να φτιάξει εταιρικά σχήματα και να επεκταθεί σε άλλες χώρες ενδεχομένως. Ποιο είναι το ενδιαφέρον που μπορεί να έχει η Μποτσουάνα για τον Έλληνα επιχειρηματία? Βεβαίως και μπορεί να γίνει αυτό που λέτε, διότι όλα αυτά περί δημοκρατικότητας και διαφάνειας δεν είναι απλά κάποιες εξαγγελίες ή κάποιες διαπιστώσεις. Είναι εκείνο το ακριβώς το περιβάλλον το οποίο διευκολύνει τον επιχειρηματία όπως θέλει, όποιος θέλει να επενδύσει σε ένα κράτος με τέτοια διαφάνεια. Στην Μποτσουάνα, λοιπόν, η Μποτσουάνα είναι η πρωτεύουσα του ΣΑΔΕΚ. ΣΑΔΕΚ σημαίνει Southern African Development Community. Είναι μια κοινότητα η οποία φιλοδοξεί να γίνει σαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. 15 κρατών της νοτιότερης Αφρικής, με πληθυσμό 275 εκατομμύρια κατοίκων. Επίσης, υπάρχει και το SABLOC, να το πω έτσι, το Southern African Customs Union. Είναι τελωνιακή ένωση, η οποία αποτελείται από 5 χώρες, South Africa, Μποτσουάνα, Λεζότο, Ναμίβια και Σουαζιλάνδη. Εντός της οποίας κινούνται ελεύθερα τα εμπορεύματα χωρίς δασμούς και τέλη. Είναι κάτι δηλαδή σαν Λουξεμβούργο ή σαν Βρυξέλλες. Ακριβώς. Το πούμε, γιατί... Είναι ένας παράδεισος σταθερότητας όπου μπορεί ο επιχειρηματίας να έχει το κέντρο δραστηριοποίησης για όλη την περιοχή. Διότι αυτό που είναι κρίσιμο είναι το να διαπιστώσει κανείς, η μέση και η μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση ακόμα, ότι ο στόχος δεν είναι να γίνει μια εξαγωγή, να στείλουμε ένα κοντέινερ όπως είπαμε και προβλήσατε. Είναι η εξασφάλιση μακροχρόνιας παρουσίας στην Αφρική. Το 2050, το 2100. Έτσι. Είναι και ευχάριστη πόλη στον Καμερών η πρωτεύουσα. Πολύ ευχάριστη. Νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα ακούσαμε και θα έλεγα στα λίγα λεπτά που έχουν μείνει για αυτή τη συζήτηση. Αν κάποιος από το κοινό έχει κάποια ερώτηση ή κάποια παρέμβαση που θα μπορούσαν να σχολιάσουν ή θα μπορούσε να σχολιάσει το πάνελ μας. Υπάρχει κάποια ερώτηση ή κάποια τοποθέτηση? Ωραία. Λοιπόν, απλώς να κάνοντας ένα follow-up στην πρόκληση που παρουσίασε στο κοινό μας σήμερα εκπρόσωπος από την επιμελητρία της Μποτσουάνα, ίσως το buffer zone που προτείνει για τη δραστηριοποίηση μέσω της Μποτσουάνα και σωστά το παραλληλίσατε με την Ελβετία, αυτή τη στιγμή οι ελληνικές επιχειρήσεις το έχουν βρει στη Βουλγαρία. Οπότε αυτή η διαχείριση, αν μπορέσει με τη συνδρομή όλων των παραγόντων που προείπαμε, να αποτελέσει η Μποτσουάνα ένα εφαλτήριο για να ανοίξουμε την αγορά στην Αφρική που ούτε αυτή την έχουμε κατακτήσει και
να μην χρησιμοποιούμε και μεγάλες λέξεις, δεν χρειάζεται να την κατακτήσουμε. Ας κάνουμε μια ισόρροπη έτσι, πρόσβαση στις αγορές εκεί. Ίσως αυτό θα είναι κάτι που να πρέπει να το δούμε στο Υπουργείο μας. Και ήθελα να προσθέσω ότι στην Αφρική, στις χώρες που ανέφερα κυρίως, υπάρχει μέση τάξη τώρα. Η μέση τάξη η οποία έχει μια ζήτηση, ένα καταναλωτικό η οποία πρόβλημα. Μπορεί να καλύψει ελληνικά προϊόντα καταναλωτικά. Και νομίζω ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι αυτή τελικά που πρέπει να υποκαταστήσει τα όποια κενά παρατήρησαν και οι προηγούμενοι ομιλητές. Διότι υπάρχουν εργαλεία πλέον, υπάρχουν τα επιμελητήρια, πάρα πολύ σημαντικό το έργο. Υπάρχουν τα γραφεία των ακολούθητων της South Africa, κάνει πραγματικά πολύ καλή δουλειά. Υπάρχουν τα προξενία. Υπάρχουν δηλαδή οι φορείς οι οποίοι πλέον μπορούν να κάνουν συζεύξεις και να δώσουν την πρακτική εμπειρία η οποία απαιτείται στο να γίνει η δουλειά. Και αυτό είναι το σημαντικό. Είναι κατάλληλο. Δηλαδή, με μικρή προσπάθεια μπορεί να γίνει αυτό. Και με τις δυνάμεις που έχουμε, χωρίς να χρειαστεί να μπούμε σε νέες δαπάνες, να δημιουργήσουμε νέους πόρους κτλ. Νομίζω ότι αυτό είναι και ένα μήνυμα που μπορεί να μείνει για το τέλος της συζήτησης και για το μέλλον, ότι αυτό που χρειάζεται σε αυτή τη φάση που θέλουμε να ενθαρρύνουμε τις εξαγωγές μας είναι να υπάρξει συντονισμένη κινητοποίηση και του ιδιωτικού τομέα και του δημόσιου. Δεν μπορεί να γίνει δουλειά, πιστεύω, χωρίς το Υπουργείο Εξωτερικών, ώστε να φτάσουμε σε ένα τελικό αποτέλεσμα που θα είναι πολλαπλασιαστικό και όχι διαιρετικό. Να μην κάθεται ο καθένας στο δικό του μετερίζει, να δίνει μόνος του μια μάχη. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους ακροατές μας που είχαν την υπομονή να μας ακούσουν.